τι μου κάνετε, ελπίζω να είσαστε όλοι και όλες καλά. Είδατε μερικά πλάνα από τη χθεσινή μέρα που υποτίθεται ήθελα να γυρίσω 2 ημέρες vlog, και τη χθεσινή και τη σημερινή, αλλά χθες η μέρα ήταν έτσι. Οπότε δεν πρόλαβα να τραβήξω περισσότερα πλάνα, μόνο αυτά που είδατε φανταστείτε. Δεν έχω κρύψει τίποτα, μόνο αυτά πρόλαβα να γυρίσω. Σήμερα είναι Μεγάλη Πέμπτη, θέλω να ευχηθώ σε όλους να έχετε καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση και πάνω απ' όλα υγεία, δεν θα ευχηθώ κάτι άλλο, υγεία. Θα το είμαστε πιο λιτά, μόνο με τις οικογένειές μας. Στα σπίτια μας, όχι στα εξοχικά μας, όχι στα χωριά μας, τι να κάνουμε, δεν πειράζει. Του χρόνου να είμαστε καλά και θα τα δώσουμε όλα. Πραγματικά θέλω να πιστεύω ότι του χρόνου θα τα δώσουμε όλα. Οπότε φέτος λίγο πιο λιτά, πιο απέριτα, δεν πειράζει, δεν χαλάμε και χρήματα, βρε παιδάκι μου. Σκεφτείτε και το θετικό, ότι καθόμαστε μέσα και δεν χαλάμε χρήματα. Και σήμερα είναι Μεγάλη Πέμπτη, οπότε σήμερα βαφούμε αυγουλάκια. Χθες το βράδυ κάθισα να βάψω τα αυγά μέχρι αργά. Κάθισα, τα έβαψα, βέβαια δεν βρήκα άσπρα, πέρσι είχα βρει άσπρα και είχα κάνει πάρα πολύ ωραία παστέλα αυγά, δεν ξέρω αν τα θυμάστε στη βλογκοστή που είχα κάνει, θα σας βάλω από κάτω το link να πάτε να τα δείτε. Έχω κάνει και unicorn αυγά, έχω κάνει και αυγά παστέλ, θα σας βάλω από κάτω το link για να πάτε να δείτε τα βίντεο, γιατί είναι δύο διαφορετικά, νομίζω το ένα ήταν στην περσινή βλογκοστή και το άλλο ήταν στην προπέρσινη. Δεν θυμάμαι. Τώρα το βάψιμο και το μαλλί χωρίς λίγο και τι. Απλά σήμερα ξημέρωσε μια άλλη μέρα που είχα πιο πολύ όρεξη από ότι χθες, που χθες ήταν πολύ χαλιά η μέρα για μένα. Οπότε είπα να ετοιμαστώ και να πάω να βάψω τα αυγουλάκια. Θα σας φέρω μαζί εννοείται να δείτε. Θα τα κάνω πάλι με χρώματα ζαχαροπλαστικής όπως πέρσι, αλλά φέτος είναι σκουρόχρωμα τα αυγά γιατί δεν βρήκα λευκά. Και φοβάμαι ότι δεν θα γίνουν ωραία με τα χρώματα ζαχαροπλαστικής. Και βρήκα και κάποια βαφή που είναι σε χάπια. Φέτος δεν είχα τη δυνατότητα να μπορώ να πάρω ούτε βασικά να καθίσω να ψάξω λευκά αυγά. Δεν έχουμε φέτος αυτή την πολυτέλεια. Να είμαστε έξω και να τριγυρνάμε όπου θέλουμε. Οπότε αφού βρήκα σκουρόχρωμα, αρκέστηκα σε αυτά. Και επειδή δεν έχω πάρα πολλά χρώματα ζαχαροπλαστικής, πήρα και κάποια χρώματα κανονικά. Να σας πω την αλήθεια, δεν θέλω να χρησιμοποιώ τέτοια χρώματα. Αλλά τι να κάνω, φέτος δεν βρήκα, δεν είχα δυνατότητα να βρω χρώματα ζαχαροπλαστικής. Οπότε αφού τα έχω έτοιμα και τα έχω βάψει από χθες πάλι, τα έχω βάψει λέω από χθες, τα έχω βράσει από χθες πάλι καλά γιατί γλιτώνεις πάρα πολύ χρόνο. Πάμε να βάψουμε τα αυγά. Λοιπόν, έχω εδώ πέρα 2 μπολ. Θα ρίξω μέσα το κόκκινο χρώμα ζαχαροπλαστικής στο ένα. Και στο άλλο θα ρίξω το μπλε. Πέρσι μου είχαν βγει τα κόκκινα ροζ και τα μπλε γαλάζια. Αλλά ήταν λευκά τα αυγά μου πέρσι. Τώρα φέτος τι θα γίνει, δεν έχω ιδέα. Εντάξει, θεωρώ ότι το κόκκινο δεν πρόκειται να γίνει ποτέ κόκκινο, ούτε ροζ. Λόγω του χρώματος του αυγού δεν πρόκειται να βαφτεί ποτέ, είμαι σίγουρη. Το μπλε ίσως πάρει μία απόχρωση, αλλά δύσκολο, δεν το βλέπω κι αυτό. Θα το αφήσω εδώ πέρα με τις ώρες, μέχρι να δούμε τι θα γίνει. Και άμα πάρουν χρώμα, σφυρίξτε μου. Επειδή όπως καταλαβαίνουμε εδώ πέρα δεν υπάρχει περίπτωση να βαφτούν και 2 χρόνια να τα αφήσω εδώ πέρα δεν υπάρχει περίπτωση το σκούρο χρώμα να βαφτούν, θα κάνουμε τα μπλετίτσες εδώ πέρα που έχω, τα χαπάκια αυτές, το καλό είναι. Λοιπόν, επειδή δεν βλέπω φως του τούνελ, έκανα το εξής, έβαλα γάντι και έχω κρατήσει στο χέρι μου την καψουλίτσα αυτή, βρέχω το αυγό και τα βάφω με αυτόν τον τρόπο, παιδιά. Γιατί δεν είδα κάτι. Είχα βουτήξει πόση ώρα τώρα το αυγό εδώ μέσα. Χρώμα δεν έπαιρνε και δεν θα έπαιρνε ποτέ. Επειδή είναι σκουρόχρωμο, λογικά τα λευκά παίρνουν εύκολα χρώμα. Αυτά εδώ με τίποτα. Οπότε φέτος τα αυγά μας έτσι τα βαφτούν. Πρόχειρα και ωραία. Αλλά εντάξει, τουλάχιστον βγαίνει ωραίο κόκκινο. Κοιτάξτε, έχω βάψει εδώ πέρα ήδη άλλα 2. Και δείτε τώρα που έχουν γίνει. Οπότε το βουτάω μέσα εδώ στο νερό. Κρατάω στο χέρι μου εδώ με το γάντι πάντα γιατί δεν θέλω να φανταστώ καν τι θα γίνει χωρίς γάντι. Την κάψουλα και το γυρνάω σιγά σιγά και έτσι θα βαφτούν. Αυτά τα έχω ακόμα εδώ μέσα για να δούμε τι θα γίνει. Θα τα αφήσω ώρες εδώ. Το μπλε κάτι έχει κάνει, το κόκκινο παιδιά τίποτα. Λοιπόν, μπορώ να πω ότι έχουν βγει πολύ ωραία και κατακόκκινα. Φέτος τα έχουμε παραδοσιακά αυγά. Έβαλα και αυτά τα 3 που είχα εδώ πέρα στο χρώμα ζαχαροπλαστικής που ποτέ τελικά δεν βαφτήκανε. Οπότε τα έβαλα εδώ και εδώ πέρα για να βαφτούν. Πέρα από αυτό που έκανα που σας έδειξα στο χέρι, τα ξαναβούταγα εδώ πέρα μέσα στο νερό, αλλά με 3 κάψουλες και όχι με μία στα 150 ml που λέει. Και έκανα ακριβώς τη διαδικασία που λέει. Έβαλα και το ξύδι και ζεστό νερό, όλα, αλλά με μία κάψουλα, παιδιά, δεν υπήρχε περίπτωση να βαφτούν τα αυγά. Πριν μου κλείσει η κάμερα από τη μνήμη, σας έλεγα ότι. Τι σας έλεγα.
Δεν θυμάμαι τι σας έλεγα. Λοιπόν, σας έλεγα ότι πέρα του ότι τα έκανα έτσι το χέρι όπως σας έδειξα και αφού πήραν μια απόχρωση, τώρα τα ξαναβουτάω μέσα στο χρώμα για να πάρουν λίγο καλύτερο. Δηλαδή αυτά εδώ πέρα τα έχω βουτήξει όλα όπως βλέπετε. Κάποια έχουν γίνει πιο σκούρα, κάποια όχι τόσο. Βέβαια εσείς τα βλέπετε πιο πορτοκαλί, αλλά όχι. Είναι πολύ πιο κόκκινα από ό,τι βλέπετε εσείς εκεί. Αυτό εδώ πέρα, ας πούμε, είναι ένα κατακόκκινο. Ορίστε. Λοιπόν, στην προσπάθειά μου να κάνω τα τρία μπλε αυγά κόκκινα, κατάφερα και έβγαλα ένα μοβ, ένα μελιτζανί και ένα παντζαρί. Δεν ξέρω πώς έγινε, ακριβώς την ίδια διαδικασία ακολούθησα. Απλά τα βούτυξα εδώ μέσα και δεν ξέρω, πήραν διαφορετικό χρώμα το καθένα. Όλα τα υπόλοιπα έχουν βγει πάρα πολύ ωραία πασχαλινά κόκκινα βουλάκια. Και όπως βλέπετε εδώ στο χέρι μου, ναι, δεν το έχω πιάσει σε καμία πόρτα. Τρύπησε το γάντι και φαίνεται λες και έχω χτυπήσει το δάχτυλό μου στην πόρτα. Δείτε εδώ πέρα πώς είναι. Λες και έχει μελανιάσει και μου έχει κάνει και αιμάτωμα εδώ. Το κατάφερα κι αυτό. Και έχω καταφέρει και μια τέλεια κουζίνα, πολύχρωμη. Εδώ δείτε χρώματα μαζί. Οπότε πάμε τώρα να τα αφήσουμε αυτά να στεγνώσουν για να τα περάσω με λάδι. Μέχρι να μαζέψω την κουζίνα θα έχουν σίγουρα στεγνώσει. Λοιπόν, πέρασα τα αυγά με αρκετό λάδι και τώρα τα περνάω με μια στεγνή χαρτοπετσέτα για να πάρω το πολύ πολύ. Και βγαίνουν πάρα πολύ ωραία. Μπορώ να πω ότι βγήκανε πιο ωραία από ό,τι περίμενα ότι θα βγουν. Να σας πω την αλήθεια, δεν περίμενα πάρα πολλά πράγματα με αυτές τις βαφές που βρήκα. Και κοίταξτε τι ωραία που έχει γίνει. Είναι πιο κόκκινο από ό,τι φαίνεται σίγουρα στην οθόνη. Αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο δεν ξέρω αν φαίνεται στην οθόνη σας αυτή τη στιγμή. Αλλά δεν ξέρω τι θα γίνει. Επειδή εγώ όλες τις χρονιές βάφω αυγά είτε με χρώμα ζαχαροπλαστικής, είτε με τέτοια τέλος πάντων χρώματα πιο οικολογικά στην ουσία για να μπορώ να τα τρώω και φέτος. Από ό,τι καταλάβαμε όλοι, δεν ήταν και ό,τι πιο οικολογικά τα χρώματα που κατάφερα να βρω. Έχει δημιουργηθεί αυτό εδώ πέρα πάνω στον πάγκο μου και δεν ξέρω πώς θα βγει. Έχω σαλτάρει. Προσπάθησα λίγο εδώ πέρα με τα οικολογικά σπρέι που έχω. Μήπως τα καταφέρω να τα αφαιρέσω, γιατί στο μπάγκο της κουζίνας δεν θέλω να βάζω χημικά. Αλλά από ό,τι φαίνεται θα αναγκαστώ να βάλω. Γιατί κοιτάξτε εδώ τι γίνεται τώρα. Κάτι κατάφερα μόνο με το spray Echoes που χρησιμοποιώ πάνω στον πάγκο της κουζίνας. Έχει μείνει ελάχιστα εδώ, αχνοφαίνεται εδώ αν μπορείτε να το δείτε και εσείς, λίγο κοκκινίλα. Αλλά θεωρώ ότι σιγά σιγά όπως καθαρίζω μέρα με τη μέρα θα φύγει. Οπότε λέω να μην ασχοληθώ άλλο με αυτό. Έβαλε και λίγο ξύδι, έβαλε και αυτό το spray και κάτι έχει γίνει. Τώρα έχω βράσει μπροκολάκι για να φάω για μεσημέρι. Και δείτε εδώ τα αυγά μου. Βρήκα και όταν έψαχνα το καλαθάκι αυτό, βρήκα και αυτό εδώ το προβατάκι που είχα μαζί. Οπότε τα στόλισα εδώ. Και παιδιά, σας εύχομαι και του χρόνου, επειδή σήμερα λογικά ή το Σάββατο όλοι θα βάψετε τα αυγουλάκια λίγο πολύ. Οπότε σας εύχομαι και του χρόνου να είστε καλά με υγεία, να ξαναβάψετε τα αυγουλάκια. Θέλω να δείτε το όμπρε αυγό μου. Αυτό εδώ. Εδώ πέρα είναι σχεδόν μαύρο και σιγά σιγά ανοίγει. Εντάξει, δεν ξέρω πώς έγινε αυτό, πώς το κατάφερα. Τουλάχιστον τα κόκκινα έχουν βγει ωραία και τα γυάλισα και με το λάδι και έχουν βγει μια χαρά και πολύ λαμπερά. Έβαλα τα αθλητικά μου και βγήκαμε μια βόλτα στη γειτονιά μας. Πέρα εδώ, τώρα που έχει ήλιο. 3 η ώρα το μεσημέρι και δεν έχει κόσμο γιατί το απόγευμα κυκλοφορεί πάρα πολύ κόσμο με αθλητικά και φόρμες που βγαίνει για τρέξιμο. Οπότε δεν το διακινδυνεύω, έστω και αν περνάνε στα 1-2 μέτρα, 3-4, δεν ξέρω πόσα είναι. Οπότε βγαίνουμε 3 ώρα που δεν κυκλοφορεί κανένας, γιατί όλοι είναι μέσα και τρώνε. Οπότε τώρα είναι η καλύτερη ώρα για μας, να μας δει λίγο ήλιος, να πάρουμε λίγο βιταμίνη D. Σε αρέσει η βόλτα? Η βόλτα μας διήρκησε μόνο 10 λεπτά το πολύ, γιατί εκεί πέρα που είχε ήλιο και τα πρώτα λεπτά ήμασταν πάρα πολύ ωραία, εγώ είχα αρχίσει να σκάω, ξαφνικά βάλε ένα αέρα απίστευτο και λέω ας το να γυρίσουμε πίσω, γιατί τώρα με το παραμικρό σύμπτωμα όλοι λέμε κορονοϊό έχω πάθει. Οπότε καλύτερα και γυρίσαμε πίσω, ενώ εντάξει τον είχα ντύσει καλά, εγώ δεν είχα ντύθει πολύ σωστά, το μωρό όμως το είχα ντύσει πολύ καλά, αλλά φοβήθηκα και πάλι, οπότε
Γυρίσαμε σπίτι. Τώρα έχει έρθει να πάρουμε το μεσημεριανό μας ύπνο, αφού πριν πάμε τη βόλτα εγώ έφαγα το μεσημεριανό μου. Συνήθως μετά το μεσημεριανό βγαίνω για περπάτημα περίπου στα 20 λεπτά. Το έχουμε κάνει τώρα 3-4 μέρες συνεχόμενες, εκτός από χθες, που χθες είχε πάρα πολύ κρύο και αέρα και σχεδόν ψυχάλιζε, οπότε δεν βγήκαμε, αλλά σε άλλες μέρες βγαίναμε. Που είχε καλό καιρό. Μεθαύριο πάλι δείχνει καλό καιρό. Αύριο που είναι Μεγάλη Παρασκευή. Καλά, Μεγάλη Παρασκευή νομίζω πάντα έχει έτσι συννεφιά και πιο κρύο καιρό. Και τώρα θα πάρουμε το μεσημεριανό μας ύπνο. Εκείνος βέβαια. Όχι εγώ, εγώ μεσημεριανό δεν κοιμάμαι. Έχω εξοπλιστεί εδώ. Derby. Maltesers. Όσο κοιμάται. Τρώω τίποτα εγώ. Τα βλέπετε τα πόδια του. Πατησάκια. Θέλω να σας δώσω εδώ πέρα και μια τέλεια ιδέα για το πώς θα περνάτε τώρα τις μέρες σας εδώ στην καραντίνα. Βασικά ισχύει μόνο για όσους έχουν κινητό Android, γιατί εγώ ας πούμε δεν έχω, επειδή έχω iOS. Έχω δανειστεί ένα κινητό, τέλος πάντων, ένα παλιό σπασμένο του κανάκι κινητό έχω εδώ πέρα. Και παίζω Uno Friends με τους φίλους μου. Είναι ο καθένας σπίτι του. Και παίζουμε όλοι μαζί Uno. Και είναι πάρα πολύ ωραίο. Ποιος θα πάρει συνδύα τώρα, η φίλη μου η Μάρη. Αλλά είναι μόνο για Android. Δεν είναι δυστυχώς για iOS. Αν έχετε κάποια παλιά συσκευή, Uno πρώτα. Ωραία. Άμα είναι καμιά παλιά συσκευή που έχετε, κάντε το κι εσείς, θα σας αρέσει σίγουρα. Λέτε να κερδίσω. Και ναι, κέρδισα. Μου φέρατε γούρι. Γιατί δεν κερδίζω πάρα πολύ συχνά. Οπότε μου φέρατε γούρι. Ο μπεμπάκος για να κοιμηθεί θέλει λίγο αγκαλίτσα. Στα πρώτα 5 λεπτά κοιμάται. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχει κοιμηθεί. Και θέλει να τον κρατήσω κανένα μισάωρο για να μπορώ μετά να τον αφήσω στο λίκνο του έτσι ώστε να μην ξυπνήσει. Και με το που κοιμάται σήμερα, στα πρώτα 2-3 λεπτά, χτυπάει ο κουρέρι το κουδούνι. Και έχω καταχαρεί, εγώ όλα μου τα δέματα όσα έρχονται τα αφήνω έξω 3-4 μέρες και μετά τα ανοίγω, τα απολυμένω και μετά μπαίνω στο σπίτι, αλλά αυτό εδώ δεν κρατήθηκα, δεν γινόταν, γιατί... Παιδιά, παρήγγειλα την φορέα μηχανή. Θα σας αφήνω να την ανοίξω, να τη φορτίσω, για να μπορούμε το βράδυ να τη χρησιμοποιήσουμε και αφού γυρνώ και vlog, έτυχε πάνω στο vlog, να σας μιλήσω για αυτή, γιατί πραγματικά δεν κρατιέμαι. Και αφού γύρισα από το μπάνιο και κάθισα δίπλα του μπεμπάκου για να τον προσέχω όσο κοιμάται, πρέπει να κοιμήθηκα για 5 λεπτά. Αυτό έφτασε για να με στείλει. Εμένα ο μεσημεριανός ύπνος με στέλνει έστω και 1-2-3 λεπτά να κοιμηθώ. Και τώρα νιώθω σαν άρρωστη. Κλασικά. Κάθε φορά που κοιμάμαι μεσημέρι, μετά όλη την υπόλοιπη μέρα μέχρι να κοιμηθώ για βράδυ, νιώθω άρρωστη. Τέλος πάντων, κάθομαι λίγο τώρα και χαζεύω την μηχανή. Την μηχανή καθαρισμού. Εν τω μεταξύ, δείτε εδώ, συνδέεται με το κινητό και τη ρυθμίζεις από το κινητό. Είτε αν θες να κάνεις καθαρισμό, είτε αν θες να κάνεις μασάζ, γιατί κάνει και μασάζ. Από τη μία κάνει καθαρισμό, από την άλλη κάνει μασάζ. Δεν την έχω δοκιμάσει ακόμα, μόλις φόρτισε κιόλας, να σου πω την αλήθεια. Βασικά, μόλις είδα ότι έχει φορτίσει. Οπότε, λέω να πάω να παίξω, να δω τι γίνεται. Οπότε, θα σας πω τις πρώτες μου εντυπώσεις. Τώρα δεν θα σας πω πολλά πράγματα, γιατί προφανώς την έχω. Σήμερα μου ήρθε η μηχανή. Λοιπόν, έφτασε αυτή η μεγάλη ώρα που θα δοκιμάσω επιτέλους την Foreo Luna 3. Εγώ δεν θυμάμαι τώρα να σας το είπα, γιατί είμαι μετά τον ύπνο το μεσημεριανό. Έχω πάρει για τις ευαίσθητες επιδερμίδες, γιατί πραγματικά έχω πάρα πολύ ευαίσθητη επιδερμίδα. Να σας πω ότι επειδή το πρωί είχα βαφτεί, εγώ είχα βάλει βασικά BB cream, δεν είχα βάλει make-up, αλλά ένιωσα ότι θέλω 2 λεπτά. Ενώ στο 1 λεπτό σου λέει ότι κάνει πολύ καλό καθαρισμό, εγώ την έβαλα 2 λεπτά γιατί μπορείς από το application να επιλέξεις πόσα λεπτά θέλεις. Εν τω μεταξύ, όταν είναι να αλλάξεις περιοχή, σταματάει η δόνηση για
κλάσματα δευτερολέπτου και σου δείχνει ότι πρέπει να αλλάξεις και να πας στο επόμενο σημείο του προσώπου. Δεν έχει ερεθιστεί καθόλου το πρόσωπό μου, δεν έχω καθόλου κοκκινίλα και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί έχω δοκιμάσει κάποιες συσκευές στο παρελθόν οι οποίες μου προκαλούσαν ερεθισμό. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ καλό και μου αρέσει. Τώρα να σας πω την αλήθεια, δεν θα σας πω άλλα γιατί είναι πολύ νωρίς. Είπαμε σε βάθος χρόνου. Δεν πιστεύω να νόμιζες ότι θα κατάφερα να κλείσω το χθεσινό blog χθες. Δεν υπήρχε περίπτωση, παιδιά. Έλεγα να συνέχιζα το vlog και τη σημερινή μέρα, αλλά επειδή βγήκε αρκετά μεγάλο και επειδή μου έχετε πει ότι σας αρέσουν τα μικρά vlogs, δηλαδή κοινάνε γύρω στα 10-15 λεπτά το πολύ, είπα να μην το παρακάνω γιατί ήδη έχει βγει τεράστιο. Και επίσης ήθελα να σας πω ότι τα πλάνα από προχθές, όχι χθες, αυτά τα πλάνα που σας έδειξα που σας είπα ότι ήταν μια πολύ κακή μέρα και δεν συνέχισα το vlog, μου ήρθαν και τα ψώνια του σούπερ μάρκετ. Αυτό το πλάνο που βλέπετε είναι που έκανα την απολύμανση στα προϊόντα πάνω. Λοιπόν, αυτά από εδώ θα σας αφήσω. Θέλω να ευχηθώ σε όλους καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση, με υγεία και πολύ αγάπη. Αυτά θεωρώ ότι είναι τα πιο σημαντικά. Και πρέπει φέτος να κάνουμε λίγο υπομονή. Το ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο και εγώ δεν κρατιέμαι. Θέλω πολύ να συναντήσω την οικογένειά μου και να φάω με τους φίλους μου και την οικογένειά μου και να περάσω μαζί τους αυτές τις ημέρες. Αλλά φέτος πρέπει να συγκρατηθούμε. Πρέπει να συμμορφωθούμε σε αυτά που λένε οι επιστήμονες και οι ειδικοί. Κάτι ξέρουν οι λοιμοξιολόγοι για να βγαίνουν να λένε όλα αυτά. Δεν το λένε για το κακό μας. Οπότε καλό είναι να καθίσουμε μέσα, να είμαστε μόνο με τους πολύ κοντινούς μας ανθρώπους, με αυτούς που ζούμε στο ίδιο σπίτι δηλαδή, και να περάσουμε με αυτούς το Πάσχα και την Ανάσταση, το βράδυ της Ανάστασης, για να μπορούμε, παιδιά, τον επόμενο μήνα να είμαστε ελεύθεροι, πιο ελεύθεροι βασικά, γιατί 100% ελεύθεροι σίγουρα δεν θα είμαστε. Θεωρώ ότι θα πάρει αρκετό καιρό να ξαναπιστρέψουμε στην καθημερινότητά μας, αλλά τουλάχιστον να σταματήσουν τα περιοριστικά μέτρα και να μπορούμε να κινούμαστε έξω λίγο πιο εύκολα. Αυτό είναι το θέμα. Οπότε καλό είναι να μην συναντηθούμε με ανθρώπους που δεν μένουμε στο ίδιο σπίτι. Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Τα λέω για να τα ακούω κι εγώ αυτά αυτή τη στιγμή, γιατί και εγώ πραγματικά θέλω πάρα πολύ να βρεθώ με την οικογένειά μου, αλλά δυστυχώς φέτος δεν γίνεται. Αλλά δεν πειράζει, τι να κάνουμε, θα κάνουμε υπομονή και να είμαστε καλά. Έχουμε πολλούς μήνες και ωραίους καλοκαιρινούς, ανοιξιάτικους, ηλιόλους τους μήνες εδώ στην Ελλάδα για να μπορούμε να τους δούμε και να πάμε τις βόλτες μας και να κάνουμε τα τραπέζια μας και. Αυτά σας φιλώ γλυκά, υγεία, αγάπη, καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση.